Αγαπητές φίλες και φίλοι, Παναγιώτατε, με ιδιαίτερη χαρά ανοίγω τις εργασίες της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και θέλω να καλωσορίσω τις ξένες επιχειρηματικές αποστολές, που είναι φέτος περισσότερες από κάθε άλλη φορά, γεγονός που επικυρώνει την διεθνή ακτινοβολία της έκθεσης, τον διαρκώς αυξανόμενο ρόλο της Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών για τη χώρα μας. Θα ήθελα να αρχίσω με μια ιδιαίτερη αναφορά στην τιμόμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης, στην Κίνα. Μια χώρα με μακραίωνη ιστορία, με μακραίωνη παράδοση και κουλτούρα, ένας αρχαίος πολιτισμός, που σήμερα είναι χώρα πρωταγωνίστρια των διεθνών εξελίξεων. Συνδεόμαστε μαζί σας με ειλικρινή φιλία και αλληλοεκτίμηση εδώ και αρκετές δεκαετίες. Ειδικά όμως τα τελευταία χρόνια εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας με οικονομικές και πολιτιστικές ανταλλαγές. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι άλλη μια σπουδαία ευκαιρία για να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα αυτή την πολύ σημαντική, τη στρατηγική σημασία συνεργασία ανάμεσα στις χώρες μας. Σας καλωσορίζω λοιπόν και ευελπιστώ ότι οι σχέσεις μας θα γίνονται ολοένα και πιο ουσιαστικές, πιο επικοδομητικές και πιο φιλικές. Φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε σήμερα από αυτό εδώ το βήμα, το τόλμημα, να μιλήσω όχι τόσο για το χθες, για τα προβλήματα και τις άπειρες δυσκολίες που η χώρα μας αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, ούτε για τις διάφορες πολιτικές ευθύνες, τις πολιτικές διαφορές, τις ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων, των κομμάτων ή και των προσώπων. Αλλά να μιλήσω για το αύριο. Για το αύριο που θέλουμε, μας αξίζει και που μπορούμε να έχουμε. Για το μεγάλο στοίχημα που ανοίγεται μπροστά μας. Για το μεγάλο καθήκον της στιγμής, που είναι ένα. Τολμώ να πω κοινό για όλους μας, ανεξάρτητα από πολιτικές απόψεις ή κοινωνική θέση. Να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. Να οργανώσουμε αυτό που εμείς ονομάζουμε το μέλλον για τους πολλούς. Ένα μεγάλο μέρος του λαού μας στερήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο τα στοιχειώδη, αλλά ακόμα και το δικαίωμα να ονειρεύεται. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει και με ένα μεγάλο μέρος των νέων ανθρώπων που ασφικτιούν στην ίδια τους τη χώρα ή μεταναστεύουν για να φυτέψουν τα όνειρά τους σε ξένες πατρίδες. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τελειώσει. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τελειώσει. Μπροστά μας ανοίγεται πια ένας καινούριος δρόμος, με νέες προκλήσεις και νέες δυσκολίες, αλλά και με νέες τεράστιες δυνατότητες. Θα τον έλεγε κανείς δρόμο σκληρής προσπάθειας, ακόμα και μάχης, ή και δρόμο μιας νέας ανάπτυξης, μιας νέας κοινωνικής οργάνωσης και ελευθερίας επιτέλους για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο απαλλαγμένο από τις αρρώστιες του παρελθόντος. Και ναι, νομίζω, πιστεύω και θέλω να μοιραστώ μαζί σας την εκτίμηση ότι ήρθε η ώρα να ανοίξουν η νεολαία, η χώρα, όλοι μας να ανοίξουμε το βηματισμό μας προς τα μπροστά. Το μεγάλο ερώτημα που σήμερα πρέπει να απαντήσουμε συλλογικά είναι με ποιους θεσμούς, με ποια μέτρα, με ποια πολιτική μπορούμε να οργανώσουμε την Ελλάδα του αύριο, ώστε η έξοδος από τα μνημόνια να μην συντελεστεί με όρους επιστροφής στο παρελθόν. Γιατί ξέρετε, το θέμα δεν είναι να βγούμε από την επιτροπή
για να ξανακάνουμε τα ίδια λάθη που μας έβαλαν σε αυτή. Για να ακολουθήσουμε ξανά την πολιτική της επίπλαστης ευημερίας, του πελατειακού κράτους, της διαφθοράς, της διαπλοκής. Αυτή τη στιγμή η κύρια έγνοια μας πρέπει να είναι να διαμορφώσουμε τους θεσμούς, αλλά και τις πολιτικές εκείνες που θα εγγυώνται ότι η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει στο παρελθόν. Και είναι μεγάλα τα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε. Ενδεικτικά σας καλώ να σκεφτείτε. Τα προηγούμενα χρόνια, και μιλώ για τα χρόνια της ανάπτυξης, αλλά και για την πρώτη πενταετία της κρίσης, δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων σπαταλήθηκαν, θα έλεγα. Αλλά πώς? Υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος σχεδιασμός για τη διανομή αυτών των χρημάτων? Οι επιλογές υπάκουαν σε κάποιο συγκροτημένο αναπτυξιακό σχέδιο? Ή μήπως ο κάθε υπουργός, ούτε καν η κάθε κυβέρνηση, αλλά ο κάθε υπουργός ανεξέλεγκτος και κατά το δοκούν, επέλεγε τους δικαιούχους μεταξύ των φίλων και των ευνοούμενών του? Η αλήθεια, σε ποιο στρατηγικό σχέδιο για την δημόσια διοίκηση υπάκουαν οι προσλήψεις στο δημόσιο τα προηγούμενα χρόνια? Σε κανέναν απολύτως. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, δημιουργήθηκαν στρατιές ομήρων συμβασιούχων, ενώ σημαντικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα έμεναν υποστελεχωμένες και ανίκανες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, να μπορούν να υπηρετούν τον πολίτη. Ένα ακόμη παράδειγμα. Τα δισεκατομμύρια που σπαταλήθηκαν για την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα της προηγούμενης δεκαετίας. Αλλά πώς? Χωρίς σχέδιο, χωρίς συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, χωρίς κεντρική παρακολούθηση, όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Αποτέλεσμα, δεκάδες πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων και μητρώα που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Και τώρα προσπαθούμε να συμμαζέψουμε τα ασημάζευτα. Θα μπορούσα να πολλαπλασιάζω τα παραδείγματα, να πω πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Να μιλήσω για τις προμήθειες στον χώρο της υγείας, για τις αλλαγές της διαρκής στην εκπαίδευση χωρίς στρατηγικό στόχο, για το χωρικό σχεδιασμό, για το λαθρεμπόριο, για την γενικευμένη φοροδιαφυγή, για το αρρύθμιστο επί 30 χρόνια ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, την αδήλωτη εργασία, τα δήθεν προγράμματα για την καταπολέμηση ανεργίας που δεν πηγαίναν στους ανέργους, αλλά σε φίλους και γνωστούς, και η λίστα αυτή νομίζω δεν έχει τέλος. Αυτό όμως που θέλω να πω με αποφασιστικότητα από αυτό το βήμα είναι ότι εμείς δεν θα επιτρέψουμε την επιστροφή σε αυτή την Ελλάδα. Στην Ελλάδα που με μαθηματική ακρίβεια οδηγήθηκε στην κρίση. Αυτή ήταν η Ελλάδα που χρεοκόπησε. Και τώρα χρέος μας είναι να δημιουργήσουμε μια άλλη Ελλάδα. Την Ελλάδα της δημοκρατίας, του σχεδιασμού, του κοινωνικού ελέγχου, της λογοδοσίας, της ισότητας, της ισονομίας, της αξιοκρατίας. Την Ελλάδα του κοινωνικού κράτους, της δίκαιης ανάπτυξης, της σταθερότητας και της εμπιστοσύνης. Το χρέος μας είναι να διαμορφώσουμε θεσμούς μέσα από τους οποίους θα μπορούμε να προστατεύουμε αυτό που ονομάζουμε δημόσιο συμφέρον. Μέσα από τους οποίους θα μπορούμε να οργανώσουμε τη συζήτηση για τον στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της επόμενης μέρας, ώστε η ανάπτυξη να διαχυθεί στο σύνολο της κοινωνίας, στους πολλούς. Και η πολιτική μας, αν θέλετε, όλο αυτό το διάστημα, το δύσκολο διάστημα των δύο τελευταίων ετών, κινείται μέσα από δυσκολίες και από αντιφάσεις πολλές φορές, δεν το αρνούμε, αλλά κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Και τα πεπραγμένα μας περιγράφουν καλύτερα από τα όποια λόγια
την ουσία της πρότασής μας για το πώς να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε όλοι μαζί το αύριο, όλοι μαζί το μέλλον, την επόμενη μέρα αυτής της χώρας. Και επιτρέψτε μου να εξηγηθώ επί του πρακτέου. Εν αρχή είναι η οικονομία, δίδυ χρημάτων, έλεγαν και οι πρόγονοί μας. Είναι πια γεγονός που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Θέλω να σας πω όμως ότι αυτό δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, δεν είναι συγκυριακό, δεν είναι τυχαίο. Η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει ριζικά το τελευταίο διάστημα και έχει αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο. Τα σημάδια ανάκαμψης και αντιστροφής της ηφαισιακής πορείας είναι πλέον εμφανή και σε εμάς και στους επενδυτές, αλλά και στους εταίρους μας. Και οι δηλώσεις που αυτό το αναγνωρίζουν είναι πλέον καθημερινές. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι η χώρα κινήθηκε με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που αναμένονται κοντά στο 2% για το τρέχον έτος. Ανάπτυξη υψηλή που είχαμε να δούμε παρόμοιου ύψους πριν από 9 χρόνια. Οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης αποτελούν έναν εξαιρετικό ιονό, αν συνυπολογιστεί στην εξίσωση, ότι έρχονται μετά από χρόνια μιας πρωτοφανούς δημοσιονομικής προσαρμογής. Για 2 συνεχόμενα έτη όμως καταφέραμε και υπερκαλύψαμε τους στόχους του προγράμματος σε πρωτογενή πλεονάσματα και αυτό ενίσχυσε σημαντικά τη διαπραγματευτική μας θέση και δημιουργεί χειροπιαστές προϋποθέσεις για τη δυνατότητα και το δημοσιονομικό απαραίτητο χώρο στο μεσοπρόθεσμο διάστημα για την ελάφρυνση των βαρών που συμπιέζουν την ελληνική κοινωνία. Ο οδικός χάρτης για την απομείωση και την βιωσιμότητα του χρέους προσφέρει επίσης τη σιγουριά ότι είμαστε πια σε θέση με σταθερά βήματα να ξεφύγουμε οριστικά από την παγίδα της επιτροπίας και της καταστροφικής λιτότητας. Ποιος δεν καταλαβαίνει από όλους όσους βρισκόμαστε σε αυτή εδώ την αίθουσα και όσους μας ακούνε πόσο μεγάλη επαναστατική, τολμώ να πω, σημασία έχει μια τέτοια εξέλιξη, θα έχει μια τέτοια εξέλιξη για τη χώρα μετά από 7 χρόνια σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής και αυστηρής επιτροπίας. Και η πρώτη πετυχημένη έξοδος στις αγορές τον περασμένο Ιούλη μεταλλάσσει ήδη τις ελπίδες σε βεβαιότητα ότι αυτό μπορεί να συμβεί στην ώρα του, όπως προδιαγράφεται σε ένα χρόνο από σήμερα. Όπως βεβαίως και οι διαδοχικές αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής μας ικανότητας, η μείωση των σπρέτ στα ομόλογα και η αναβάθμιση των δικτών οικονομικής εμπιστοσύνης που αγγίζουν πλέον τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Δεν θέλω να σας κουράσω με αριθμούς και στοιχεία, δυστυχώς όμως δεν μπορώ και να τα αποφύγω τελείως, ιδιαίτερα σε μια τέτοια ομιλία. Γιατί ακόμα και αν ήθελα να σας μιλήσω μόνο για το πώς θα οργανώσουμε το μέλλον, πρέπει να σας πω ότι δεν μπορώ να σας το περιγράψω αυτό χωρίς πρωτίστως να επιχειρήσουμε να καταγράψουμε και σε αριθμούς το σήμερα και το αύριο, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την οικονομία. Τα στοιχεία λοιπόν λένε ότι οι εξαγωγές στο πρώτο εξάμηνο του 2017 αυξήθηκαν κατά 18% και πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση από το 2001. Κάτι που προγιονίζεται την σταδιακή μετάβαση σε ένα πιο εξωστρεφές μοντέλο, πιο παραγωγικό μοντέλο. Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής κατέγραψε αύξηση 6% το πρώτο εξάμηνο του 2017, ενώ η μεταποιητική δραστηριότητα κατέγραψε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 2008. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις το 2016
σημείωσαν υψηλό δεκαετίας. Το 17 αναμένεται περαιτέρω βελτίωση, καθώς ήδη το πρώτο τετράμινο, δηλαδή πριν ακόμα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, είχαμε εισρωή 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική οικονομία. Και βέβαια ο καθένας καταλαβαίνει, αν επιθυμεί βέβαια να καταλάβει, ότι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και η αναζωπήρωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος είναι συνέπεια και της ανάκτησης του κύρους και των διεθνών συμμαχιών της χώρας. Την ανάκτηση της γεωπολιτικής δυναμικής και αξίας της χώρας. Πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν, η επίσκεψη του Προέδρου Ομπάμα, του Ρώσου Προέδρου Πούτιν και φυσικά οι δύο επισκέψεις μου ως Πρωθυπουργού στην Κίνα αποδεικνύουν ότι η χώρα αναβαθμίζεται και γίνεται πάλι στρατηγικός εταίρων των σημαντικότερων οικονομικών δυνάμεων του πλανήτη. Χθες το απόγευμα, μετά την αποχώρηση του Γάλλου Προέδρου στο αεροδρόμιο που πήγα για να τον αποχαιρετήσω, γυρνώντας στην αίθουσα των VIP, συνάντησα μια σειρά από τους Γάλλους επιχειρηματίες, ορισμένους από την πολυπληθή τους αντιπροσωπεία που συνόδευαν τον Γάλλο Πρόεδρο. Ένας εξ αυτών ήρθε και με βρήκε. Και μου λέει, ξέρετε κύριε Πρωθυπουργέ, σήμερα με τον Γάλλο Πρόεδρο πετύχατε κάτι πολύ σημαντικό. Του λέω, ποιο είναι αυτό? Μου απαντάει, καταφέρατε στη συνείδηση των Γάλλων, αλλά και πιστεύω όλης της Ευρώπης, να μεταφέρετε, να μετατρέψετε το βασικό χαρακτηριστικό που προσδιορίσα τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα. Να μετατρέψετε το Grexit σε Greenvest. Δηλαδή τα αρχικά της ονομασίας Ελλάδα, Greece, το GR, να μην έρχεται πίσω από τη λέξη έξοδος, αλλά πίσω από τη λέξη επενδύσεις. Επενδύσεις στην Ελλάδα. Βρήκα πολύ σημαντική αυτή την παρατήρηση και πολύ ενδιαφέρουσα. Γι' αυτό και ήθελα να την μοιραστώ μαζί σας. Η μετάβαση όμως από την εποχή του Grexit στην εποχή του Greenvest δεν έγινε με αυτόματο πιλότο. Γίνεται με σχέδιο και συγκροτημένες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Παραθέτω λοιπόν κάποιες από αυτές. Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου ολοκληρώνεται η αξιολόγηση 800 νέων επενδυτικών σχεδίων ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, αφορούν κυρίως τους κλάδους της αγροδιατροφής, της βιομηχανίας και της μεταποίησης. Αφορούν δηλαδή στην ενίσχυση παραγωγικών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα. Και για πρώτη φορά, ο νέος νόμος προσανατολίζεται στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί είναι οι μικρομεσαίοι που έχουν κατά κύριο λόγο πληγεί από την κρίση όλα αυτά τα χρόνια. Στον τομέα των συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα υπογράφηκαν 12 συμβάσεις έργων συνολικού ύψους 635 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας η ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών με επενδύσεις πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ θα έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, δρώντας ως επιταχυντής της ανάπτυξης. Προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος, και ας μας κατηγορούν κάποιοι για εχθρούς της επιχειρηματικότητας, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Πρώτον, απλοποιήσαμε την αδειοδότηση, και αυτό καλύπτει ήδη περίπου το 30% της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ιδίως στον τομέα της μεταποίησης του τουρισμού και της υγείας.
Σημειώστε ότι περισσότερες από 11.000 επιχειρήσεις έχουν ήδη επωφεληθεί από αυτό το νέο σύστημα διοδότησης. Το ποσοστό αναμένεται να φτάσει σύντομα στο 53% της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με την επέκταση στους τομείς των logistics και του εξορυκτικού κλάδου. Δεύτερον, με σημαντικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αναμορφώνονται οι μηχανισμοί εποπτείας και ελέγχου της αγοράς. Στόχος είναι η υιοθέτηση των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών και κοινής μεθοδολογίας σε όλες τις ελεγκτικές αρχές. Και τρίτον, με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. Η αδειοδότηση, η καταγραφή του ελέγχου, η συνολική εποπτεία της αγοράς. Βλέπετε λοιπόν ότι η αλλαγή του κλίματος και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, ένα φυσικό φαινόμενο. Έχει να κάνει με σχεδιασμένες παρεμβάσεις θεσμικές, με τη διαμόρφωση μηχανισμών οργάνωσης της διοίκησης. Έχει να κάνει με τη δημιουργία, στο τέλος θα έλεγα, ενός άλλου προτύπου παραγωγής και υλοποίησης δημόσιων πολιτικών. Ανάλογη η σημασία για την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας έχει και η μέγιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και η δημιουργία καινούριων. Η Ελλάδα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι η πρώτη χώρα στην απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Αυτό σημαίνει εισροή πόρων 11 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική οικονομία από το 2015 και μετά, στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της επιχειρηματικής καινοτομίας και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων αυξήθηκε κατά δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και μάλιστα κατά 25% και έφτασε στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ενώ στη συμφωνία του μεσοπρόθεσμου προβλέπεται η αύξηση στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2020 για υποδομές αγροτικής παραγωγής και προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης κτηρίων. Με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπογράψαμε τις μεγαλύτερες συμφωνίες των τελευταίων 5 ετών που θα αποφέρουν επιπλέον ρευστότητα ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2017. Ενώ προετοιμάζουμε με την ΕΤΕΠ, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έργα ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη τριετία. Ήδη από την αξιοποίηση των συμφωνιών με την EBRD και το σχέδιο Juncker, 2 δισεκατομμύρια ευρώ διοχετεύθηκαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενώ ενεργοποιούνται νέα στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία που μέσω μόχλευσης μπορούν να κινητοποιήσουν πολλαπλάσιους πόρους ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως για παράδειγμα το Ταμείο Επιχειρηματικότητας 2, το Equifund, το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, το Ταμείο Υποδομών και το Ταμείο Μικροπιστώσεων. Ειδικά για τις μικροπιστώσεις, επιτρέψτε μου να αναφέρω. Η κυβέρνηση ετοιμάζει μετά από σχετική μελέτη και πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να έχουμε ψηφίσει μέχρι τέλος του χρόνου το κατάλληλο νομοθετικό σχέδιο για την χορήγηση μικροπιστώσεων σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη εδώ και χρόνια, για πρώτη φορά όμως στην Ελλάδα προχωράμε και δημιουργούμε το θεσμικό πλαίσιο ώστε να εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση για την ενίσχυση 100.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες θα έχουν πια εύκολη πρόσβαση σε μικρές πιστώσεις μέχρι 15.000 ευρώ για να ξεκινήσουν τα πρώτα τους βήματα ή για να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Με την ίδια λογική, επεξεργαζόμαστε και δουλεύουμε εντατικά
για τη δημιουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενός εργαλείου που τόσο ανάγκη είχε η ελληνική οικονομία, σε στενή συνεργασία με την Γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα και άλλες ευρωπαϊκές αναπτυξιακές τράπεζες που θα συμβάλλουν χρηματοδοτικά προκειμένου να δημιουργηθεί μια ροή ρευστότητας στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Πέραν βεβαίως των δικών μας ενεργειών, με τον σχεδιασμό και την εισαγωγή νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, απαραίτητη προϋπόθεση για να ενισχυθεί η ρευστότητα είναι να ξαναπάρει μπρος και το τραπεζικό σύστημα, συστημικές τράπεζες να μπορέσουν να αποκτήσουν ξανά τον ρόλο τους στην πραγματική οικονομία. Και εδώ έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις με την ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για την διαχείριση των κόκκινων δανείων και την εισαγωγή ενός σύγχρονου μηχανισμού για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό που ήδη έχει αρχίσει να αποδίδει. Με την κεφαλαιακή επάρκεια που πλέον διαθέτουν, οι ελληνικές τράπεζες οφείλουν και μπορούν να παίξουν ξανά τον ρόλο τους ως βασικού μηχανισμού παροχής ρευστότητας, χωρίς όμως να επαναλάβουν τις υπερβολές του παρελθόντος. Πλήρη αλλαγή παραδείγματος εφαρμόζουμε και σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων υποδομής. Μέσα σε 2 μόλις χρόνια, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τους βασικούς οδικούς άξονες που είχαν αφαιθεί στη μοίρα τους εδώ και δεκαετίες με τεράστιο κόστος για το ελληνικό δημόσιο. Δεν χρειάζεται, φαντάζομαι, να πω πολλά εδώ στη Θεσσαλονίκη γι' αυτό. Τα λόγια είναι περιττά. Νομίζω ότι τα έργα μιλούν μόνα τους. Όσοι ήρθατε σήμερα στην πόλη οδικώς, θα διαπιστώσατε και μόνοι σας τη μεγάλη αλλαγή. Ενώ επιτρέψτε μου την έκφραση, ίσως το μεγαλύτερο ανέκδοτο για χρόνια στην πόλη, το μετρό της Θεσσαλονίκης επιτέλους προχωράει, και όχι μόνο προχωράει, αλλά και τελειώνει, διότι σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να το δώσουμε. Το 2019 θα μπουν τα πρώτα τρένα, το 20 θα δοθεί στους πολίτες Θεσσαλονίκης. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Αναβαθμίζουμε τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης, καθιστώντας τη χώρα διαμετακομιστικό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή και πύλη εισόδου για όλη την Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, ζωτικό παράγοντα αισιοδοξίας και ευρωστίας αποτελεί ένας από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας, ο τουρισμός, ο οποίος κινείται με ρυθμούς ανάπτυξης 7% ετησίως, διπλάσιους του μέσου όρου του παγκόσμιου τουρισμού, που είναι στο 3-4%. Και συνεισφέρει 20% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας και περίπου 1 εκατομμύριο άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας. Αυτή η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ενίσχυσαν το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και οδήγησαν σε μια πραγματική έκρηξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κλάδο του τουρισμού. Και αν θέλετε όμως, εδώ είναι το μεγάλο στίχημα για το μέλλον. Πώς δηλαδή θα οργανώσουμε τη δημόσια πολιτική στον τουρισμό, ώστε να ενισχυθούν οι τομείς με προοπτική, να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που αποδίδουμε στους τουρίστες και να ενισχυθεί η σχέση των τουριστικών επιχειρήσεων με τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα για την επόμενη μέρα της χώρας. Το πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να κάνουμε πιο ελκυστικά τα τουριστικά πακέτα, αξιοποιώντας όμως και άλλες δυνατότητες και άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα,
τα οποία πρέπει να μεταποιούνται εδώ και να παίρνουν ονομασία προέλευσης, και βεβαίως οι ξενοδοχειακές μονάδες να τα αξιοποιούν χωρίς να αναγκάζονται να αγοράζουν προϊόντα εισαγωγής χαμηλής ποιότητας. Όμως, μιας και μίλησα για τον πρωτογενή τομέα, και εκεί ακολουθούμε και πρέπει να ακολουθήσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο. Ένα διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης και σχεδιασμού. Στόχος μας να ενισχυθεί η συνεταιριστική συλλογική προσπάθεια, οι ομάδες παραγωγών, η επιχειρηματικότητα και η εξωστρέφεια. Το 2016 οι εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων ανήλθαν στο 24% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας. Ενώ το 2014 ήταν στο 19%. Και αυτό συνέβη παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και το εμπάργκο της Ρωσίας. Το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020, που αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο στον αγροτικό τομέα, αναθεωρήθηκε και περιλαμβάνει πλέον κοινοτικούς και εθνικούς πόρους της τάξης των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε μόλις 18 μήνες από την έγκρισή του, περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δημόσια δαπάνη έχουν δεσμευθεί σε προκηρύξεις και συνεχιζόμενα έργα. Ενώ μέλημά μας είναι το προσεχές διάστημα να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε και την μάστιγα των ελληνοποιήσεων με ειδικό νόμο που θα φέρουμε στη Βουλή, αλλά και τον τελικά μη αποδοτικό φόρο στο κρασί που δημιούργησε πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα υποτίθεται θα έλεγε. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε μια εμβληματικής σημασίας πρωτοβουλία στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε τον Οκτώβρη άνοιξε το πεδίο πέραν των γνωστών μέχρι σήμερα κινσέπ, έβαλε κανόνες, διαμόρφωσε εκείνο το περιβάλλον ώστε η κοινωνική οικονομία να μην απευθύνεται μόνο στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, αλλά σε όλους τους πολίτες και σε όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες. Μέσα σε διάστημα μόλις 6 μηνών, συστάθηκαν 206 νέες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί εργαζομένων. Τον ερχόμενο Οκτώβρη ενεργοποιείται το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας με αρχικό κεφάλαιο 25 εκατομμύρια ευρώ για επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό με χρηματοδοτικά προϊόντα, μικροδάνεια, εγγύησεις μεγαλύτερων δανείων, εγγυητικές επιστολές. Ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα 100 κέντρα πληροφόρησης και στήριξης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Πριν λίγες μέρες είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ στην Αθήνα, στο Ψηρή, το Impact Hub και να δω η διεισόμαση τη πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται ως επιτοπλίστων από νέους ανθρώπους στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Και θέλω να σας πω ότι στόχος μας είναι αντίστοιχα κύτταρα νεανικής επιχειρηματικής δημιουργικότητας να μπορέσουν να στηθούν το επόμενο διάστημα σε κάθε πόλη, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στη λειτουργία του δημόσιου τομέα προχωράμε επίσης σε μεταρρυθμίσεις πολύ σημαντικές. Μεταρρυθμίσεις που κανείς δεν τόλμησε τα τελευταία χρόνια. Βασικός άξονας στρατηγικής μας είναι και εδώ η διαμόρφωση νέων θεσμών, η οργάνωση διαδικασιών και μηχανισμών ελέγχου που θα εγγυώνται την προστασία και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Στρατηγικός μας στόχος είναι ένα δημόσιο στο οποίο θα έχουν πρόσβαση με ισότιμους όρους όλοι οι πολίτες. Ένα δημόσιο αρρωγός στη μεγάλη προσπάθεια της ανάκαμψης και του νέου παραγωγικού μοντέλου που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Το νέο αξιοκρατικό σύστημα επιλογής προϊσταμένων, η σύσταση του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών
Το ενιαίο σύστημα κινητικότητας είναι κέρυες τομές που προωθήσαμε και προχωράμε το επόμενο διάστημα. Όραμά μας είναι το ψηφιακό δημόσιο του 2020. Οι συναλλαγές δηλαδή του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες να ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω κινητού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Και πιστέψτε με, αν το καταφέρουμε αυτό, και θα δουλέψουμε σκληρά για να το καταφέρουμε, θα είναι το μεγαλύτερο βήμα εξυγχρονισμού της χώρας που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Δραστικές μεταρρυθμίσεις όμως προωθούμε και σε ό,τι αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τους φορολογικούς μηχανισμούς. Αναφέρομαι στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, στα μέτρα για την πάταξη του λαθρεμπορίου στα καπνικά και στα καύσιμα, στον συντονισμό με ενιαίο κέντρο των συστημάτων προμηθειών του δημοσίου και ελέγχου των δαπανών στην αγορά του φαρμάκου, στα βελτιωμένα συστήματα δημοσίων συμβάσεων, στην ηλεκτρονική τιμολόγηση που βρίσκεται στην τελική επεξεργασία, στην εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων, φοροδιαφυγής στο παρελθόν και βεβαίως τους ελέγχους στις λίστες καταθετών εξωτερικού. Με τα μέτρα αυτά, καθώς και με την εξοικονόμηση δαπανών, επιτυγχάνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε και τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο, προκειμένου να μπορέσουμε σε μεσοπρόθεσμο βάση να προχωρήσουμε στην αποκλιμάκωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Ταυτόχρονα όμως δίνουμε και ένα ισχυρό μήνυμα στις δυνάμεις της αδράνειας που συντηρούσαν την μαύρη τρύπα της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Η αντιμετώπιση της διαπλοκής, ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες που τις επόμενες μέρες σε πείσμα πολλών θα ολοκληρωθεί με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Τα πλήγματα στην παραθεσμική ασυδοσία που είχαν επιβάλει κάποια μεγάλα συμφέροντα, ο έλεγχος στις διάφορες χρυσές λίστες και η επιβολή των ανάλογων κυρώσεων πιστοποιούν τη θέλησή μας να μην κάνουμε εκπτώσεις σε μια βασική αρχή του κράτους δικαίου. Να ανταμείβονται όλοι ανάλογα με την προσφορά τους και να προσφέρουν ανάλογα με τις ανταμείβες τους. Θέλω όμως να μου επιτρέψετε να επιστρέψω τώρα στο βασικό ερώτημα που μας ταλαιπωρεί. Στο βασικό ερώτημα που απασχολεί την κυβέρνησή μας και φαντάζομαι όλους τους Έλληνες. Ανάπτυξη λοιπόν, καλώς ήρθε η ανάπτυξη, την καλωσορίζουμε. Αλλά ανάπτυξη για ποιον? Γιατί ανάπτυξη είχαμε και όλα τα προηγούμενα χρόνια, παρότι οδηγούμασταν, τρέχαμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τον κρεμό. Αυτό πιστεύω ότι είναι το κρίσιμο, το μεγάλο ερώτημα. Πρέπει να το απαντήσουμε. Διότι αν η ανάπτυξη είναι ανάπτυξη των αριθμών, η ανάπτυξη από την οποία θα επωφελούνται λίγοι και όχι ανάπτυξη για τους πολλούς ή δυνατόν για όλους, θα έλεγα, τότε εγώ θα το πω καθαρά. Αυτή για μας, όπως και για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, μόνο ανάπτυξη δεν είναι. Αν παράγουμε 10 χιτώνες, Παναγιώτητα, εσείς που ξέρετε από παραβολές, νομίζω θα συμφωνήσετε, δεν είναι ούτε οικονομικά αποτελεσματικό, ούτε κοινωνικά λειτουργικό, ούτε ηθικά δίκαιο να απολαμβάνουν τους 9 οι ελάχιστοι και να ξεπαγιάζουν με τα κουρέλια του ενός χιτώνα όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να τελειώσει σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να τελειώσει και θα τελειώσει. Και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλιστεί το δικαίωμα του καθένα
κυρίως όμως των νέων ανθρώπων, να έχουν ίσο μερτικό από την ανάπτυξη, δηλαδή από τα ωφέλη που θα έχει η χώρα από τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Διότι μόνο η δίκαιη ανάπτυξη που συμπαρασύρει τους πολλούς, όχι αποκλειστικά στο μόχθο αλλά και στα δικαιώματα και στα ωφέλη, μπορεί να είναι μια ανάπτυξη σταθερή, θεμελιωμένη, με προοπτική και με ευεργετικές επιπτώσεις σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Γι' αυτό προσπαθούμε τα σκυρτήματα, τα βήματα, η ορμή της οικονομίας σήμερα και ακόμη περισσότερο αύριο, να δώσουν ενέργεια και ορμή σε οργανωμένα κύματα κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης. Πρώτα-πρώτα με τη μείωση της ανεργίας. Αυτή η μεγάλη πληγή που αιμορραγεί κυρίως για τους νέους πρέπει να κλείσει. Το 2014 η ανεργία ήταν στο 27%. Σήμερα με βάση τα επίσημα στοιχεία η ανεργία είναι στο 21,2%. Τα τελευταία χρόνια, το 2015 και μετά, όσο έχουμε την ευθύνη, μειώνεται σχεδόν 2 μονάδες το χρόνο, ενώ μέχρι το 2015 αυξανόταν 0,5 μονάδα το χρόνο. Δεν πρόκειται όμως να ισχυριστώ ενώπιόν σας ότι σήμερα η εικόνα είναι ευχάριστη. Όσο ικανοί άνθρωποι παραμένουν αποκλεισμένοι από το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, το δικαίωμα της εργασίας, ούτε η κοινωνία, ούτε η δημοκρατία, ούτε η σημερινή κυβέρνηση μπορούν να αισθάνεται δικαιωμένοι. Έχει όμως τη σημασία του για τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας ότι από τον Γενάρη του 2015 μέχρι το Δεκέμβρη του 2016 έχουν δημιουργηθεί 213.000 νέες θέσεις εργασίας. Και φέτος, το 2017, έως τον Ιούλη, δημιουργήθηκαν 263.000 νέες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ τα τελευταία 16 χρόνια, όχι μόνο ρεκόρ στα χρόνια της κρίσης. Και η ανεργία των νέων υποχώρησε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2014. Ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχει αντιστραφεί η τάση μείωσης της σταθερής απασχόλησης στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται. Δεν είναι όμως μόνο η μάχη κατά της ανεργίας. Η προσπάθειά μας απλώνεται σε πολλά μέτωπα. Ένα από αυτά ήταν η εξασφάλιση της καθολικής και ισότιμης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των πολιτών ανεξάρτητα από εργασία, εισόδημα ή ασφάλεια. Με τον νόμο για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων, περίπου 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας νοσηλεύονται σήμερα δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, ο γόρδιος δεσμός της υπερχρέωσης των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων προς τις τράπεζες και το δημόσιο, επιτέλους αρχίζει να λύνεται. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ενώ αντίστοιχη παρέμβαση επίκειται και για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία. Φροντίσαμε, παρά τις ισχυρές πιέσεις, να διασφαλίσουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας με την επέκταση της εφαρμογής του νόμου Κατσέλη και τη νέα ρύθμιση που έρχεται και θα παρατείνει την ισχύ του και μετά το τέλος του τρέχοντος έτους. Είναι δίκαιο και έγινε πράξη. Καταργήθηκε η ντροπιαστική ρύθμιση που επέβαλε αυτόφορο για χρέη προς το δημόσιο και τη δυνατότητα άσκησης ποινικών διώξεων για χρέη μέχρι 100.000 ευρώ. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Αξιοποιήθηκε η υπεραπόδοση της οικονομίας το 2016 με το εφάπαξ επίδομα σε περίπου 1,6 εκατομμύρια χάμηλους συνταξιούχους παρά τις πολύ σκληρές αντιδράσεις εκείνης της εποχής. Ήταν δίκαιο και το κάναμε πράξη.
Τα τελευταία 2,5 χρόνια το Υπουργείο Εργασίας και ο ΑΕΔ υποστήριξαν με τα προγράμματά τους συνολικά 220.000 ανέργους. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Για τους συμπολίτες μας που χτυπήθηκαν βιαιότερα από την οικονομική κρίση, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ασφάλειας. Από τις αρχές του 2017 υλοποιείται το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύη συνολικού προϋπολογισμού 760 εκατομμυρίων ευρώ για 700.000 δικαιούχους. Ήταν δίκαιο και το κάναμε πράξη. Τα σχολικά γεύματα γίνονται θεσμός του ελληνικού σχολείου. Από φέτος 120.000 μαθητές των δημοτικών σχολείων θα έχουν ένα ζεστό γεύμα κάθε μέρα, ιδιαίτερα στις περιοχές με χαμηλά εισοδήματα. Και το 2019 τα μισά παιδιά όλων των δημοτικών και γυμνασίων της χώρας θα συντίζονται δωρεάν. Ενώ από τον Οκτώβρη τώρα, τον ερχόμενο μήνα, αφού ξεπεράστηκε σειρά δυσκολιών, θα υλοποιηθούν τα σχολικά γεύματα περίπου στο 70% των δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης. Είναι δίκαιο και γίνεται πράξη. Έρχομαι τώρα στον κρίσιμο τομέα της υγείας και στην εμβληματική μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας. Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή τον Αύγουστο προβλέπει τη δημιουργία 239 τοπικών μονάδων υγείας σε 65 αστικές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, δίνουμε μεγάλο αγώνα για την κάλυψη των τεράστιων κενών σε προσωπικό που βρήκαμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από το 2015 έχουν προστεθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας πάνω από 9.000 γιατροί, νοσηλευτικό και λοιπό, παιδιατρικό και διοικητικό προσωπικό. Οι 2.500 από αυτούς είναι μόνιμο προσωπικό, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την στελέχωση με επιπλέον 9.500 άτομα το επόμενο διάστημα. Στον τομέα της παιδείας εισάγουμε βαθιές τομές απέναντι σε αντιδραστικές και αναχρονιστικές αντιλήψεις του εδρεωμένου status quo. Με τον προϋπολογισμό του 2017, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, αυξήθηκαν οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση. Τα σχολεία για πρώτη φορά πέρυσι άνοιξαν χωρίς προβλήματα και το ίδιο θα γίνει και φέτος, και ίσως να πάψουμε από εδώ και στο εξής αυτό να το αναφέρουμε, διότι πράγματα που θα έπρεπε να συμβαίνουν κανονικά δεν θα πρέπει να μας απασχολούν και να τα αναφέρουμε, αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια δυστυχώς δεν γινόντουσαν κανονικά. Η μεγάλη όμως μεταρρύθμιση θα είναι η ριζική αναβάθμιση του ρόλου του λυκείου και τρόπος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μειώνονται ριζικά τα μαθήματα στην Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου και αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας στο σχολείο των μαθημάτων στα οποία καλείται να κριθεί ο μαθητής. Έτσι ώστε τα σχολεία μας να πάψουν να είναι απλά πάρεργο των φροντιστηρίων. Να πάψουν οι μαθητές να πηγαίνουν στην Τρίτη Λυκείου και να περιμένουν να περάσει η ώρα για να πάνε στο φροντιστήριο. Και να αποκτήσει ξανά η εκπαιδευτική διαδικασία περιεχόμενο. Με τον νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μπαίνουν φραγμοί σε αυθαιρεσίες και απορριθμίσεις που γεννούσε και ενίσχυε ένα νεοφιλελεύθερης έμπνευσης θεσμικό καθεστώς, ενώ επιπλέον δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σε φοιτητές που ικανοποιούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια για εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν δίδακτρα, να εγγράφονται δωρεάν. Σε όλες τις πτυχές της πολιτικής μας, φίλες και φίλοι, αφήνουμε έντονο το κοινωνικό αποτύπωμα των παρεμβασιών μας. Ακόμα και στο Υπουργείο που ιδρύσαμε, έπρεπε για χρόνια να έχει ιδρυθεί, αυτό της ψηφιακής πολιτικής, οι παρεμβάσεις μας έχουν έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. 410.000 Έλληνες αποκτούν δωρεάν δορυφορική πρόσβαση στα ελληνικά κανάλια σε όλες τις περιοχές της χώρας μας
γιατί ήταν κάποιες περιοχές ξεχασμένες, χωρίς ψηφιακό σήμα και κανείς δεν ενδιαφερόταν για αυτούς τους ανθρώπους. Ταυτόχρονα, 14.500 νοικοκυριά σε 47 νησιά της πατρίδας μας και 72.000 πρωτοετής φοιτητές αποκτούν ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων, δωρεάν ή με σημαντική επιδότηση. Και ήδη σχεδιάζονται αντίστοιχες παροχές σε άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είπα ήδη κάποια πράγματα για την ανεργία. Θα ήθελα όμως να επανέλθω κάπως πιο στοχευμένα, γιατί ομολογώ ότι το ζήτημα αυτό είναι το ζήτημα που μας πληγώνει όλους. Δίνουμε λοιπόν και θα εξακολουθήσουμε να δίνουμε τη μάχη με όσα όπλα έχουμε στη διάθεσή μας. Κύριος δρόμος για την αντιμετώπιση της ανεργίας, υπάρχει αμφιβολία, είναι η τόνωση της ανάπτυξης, η αξιοποίηση του θετικού momentum της ελληνικής οικονομίας, η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και των επενδύσεων για να έχουμε δουλειές στον τόπο. Με συγκεκριμένο όμως σχεδιασμό προχωράμε και σχεδιάζουμε, όπως για παράδειγμα στον τομέα της νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, με ρήτρα εργασίας σε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την διατήρηση των υπαρχουσών και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την κάλυψη του ασφαλιστικού και μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Επιπλέον, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, υλοποιούμε προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κυρίως στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Από την αρχή του χρόνου μέχρι και το Σεπτέμβρη θα έχουν ενταχθεί σε αυτά τα προγράμματα περίπου 75.000 ωφελούμενοι. Συνολικά μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν καλύψει 120.000 ανέργους. Επίσης, επεκτάθηκε η διάρκεια των κοινοφελών προγραμμάτων από 5 σε 8 μήνες για να δοθεί δυνατότητα στον εργαζόμενο μετά τη λήξη του προγράμματος να μπορεί να εντάσσεται σε επίδομα ανεργίας αν δεν έχει βρει τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Και κατοχυρώνονται πλέον τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στην κοινοφελή εργασία. Βασική μας κατεύθυνση όμως δεν είναι μόνο η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά η παρέμβαση στις ίδιες εργασιακές σχέσεις προς όφελος των δυνάμεων της εργασίας. Δύσκολη δουλειά, το γνωρίζουμε όλοι, με δεδομένο ότι οι μηχανισμοί ελέγχου όλα αυτά τα χρόνια είχαν αποδυναμωθεί, ενώ τα φαινόμενα παρανομίας ήταν εκτεταμένα. Για να ανταποκριθούμε, δουλεύουμε συντονισμένα σε τρεις άξονες. Πρώτος άξονας είναι οι νομοθετικές παρεμβάσεις για την προστασία των εργαζόμενων. Με τον νόμο του Υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες, αντιμετωπίζονται αποφασιστικά και κάθετα τα φαινόμενα αδήλωτης, υποδηλωμένης ή απλήρωτης εργασίας. Υιοθετούνται ρυθμίσεις ενάντια σε κάθε μορφή εργοδοτικής αυθαιρεσίας και σε παγιωμένες καταχρηστικές πρακτικές. Δημιουργούνται έτσι οι προϋποθέσεις για τη συνολική βελτίωση της αγοράς εργασίας. Δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών. Αναβαθμίζεται ουσιαστικά το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ενισχύεται με ανθρώπινο δυναμικό, νέα πληροφοριακά συστήματα και χρηματοδοτικά εργαλεία. Τέλος, τρίτος άξονας, ο αναπροσανατολισμός των χρηματοδοτικών εργαλείων για την στήριξη εργαζομένων και την βελτίωση των εργασιακών σχέσεων. Σε λίγες μέρες τίθεται σε εφαρμογή ένα μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για όσους εργοδότες επιλέξουν να μετατρέψουν τον απασχολούμενο σε αυτούς με μπλοκάκι σε μισθωτό. Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 156 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να ωφεληθούν από αυτό περισσότεροι από 40.000 εργαζόμενοι και βεβαίως ιδιαίτερα νέοι σε ηλικία εργαζόμενοι.
Το αμέσως επόμενο διάστημα θα υλοποιηθεί πρόγραμμα για την ενίσχυση εργαζομένων που βρίσκονται απλήρωτοι για μεγάλο διάστημα, είναι σε επίσχεση εργασίας ή απασχολούνται σε κλάδους με φθήνουσα πορεία. Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ και από αυτό αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από 50.000 εργαζόμενοι. Και τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν ειδικό τομέα της πολιτικής μας που αφορά στη στήριξη της νέας γενιάς και συγκεκριμένα την ανάσχεση του φαινομένου του brain drain. Και αναφέρομαι στην πρωτοβουλία «Μένω Ελλάδα, επιστρέφω» για την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού στη χώρα, που είναι μια έμπρακτη προσπάθεια αντιστροφής αυτού του φαινομένου. Ήδη καταρτίζεται λίστα με τους ερευνητές επιχειρηματίες εξωτερικού και επιδιώκεται ενημέρωσή τους για πιθανές ευκαιρίες δραστηριοποίησή τους εδώ στην Ελλάδα, με στόχο να δημιουργηθούν επιχειρηματικά δίκτυα. Αξιοποιούνται 330 εκατομμύρια μέσω ΕΣΠΑ για υποτροφίες σε διδακτορικούς, άπορους φοιτητές και μεταδιδακτορικούς ερευνητές για τη δημιουργία ερευνητικών ομάδων. Ταυτόχρονα, το ΕΠΑΝΕΚ επιλέγει καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις από φύτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της χρηματοδοτής στο 100%. Χρηματοδοτείται η σύμπραξη επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την παραγωγή επενδύσεων στην έρευνα και στην καινοτομία με 280 εκατομμύρια ευρώ μέσω του εμβληματικού προγράμματος «Ερευνώ, δημιουργώ, καινοτομώ». Αυτές όλες είναι δράσεις που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με πολύ κόπο, με σχέδιο και με επιμονή, και υλοποιήθηκαν το διάστημα αυτό. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και σε μία ακόμα, την οποία αναμένεται να ανακοινώσουμε το επόμενο διάστημα και να την ανακοινώσουμε αναλυτικά το επόμενο διάστημα, και αφορά σε προγράμματα εργασίας για νέους εισερχόμενους στην αγορά εργασίας, καθώς και για απολυμένους νέους ηλικίας 18-29 ετών. Μία ακόμη πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, και θα ήθελα, κλείνοντας την αναφορά μου στην προσπάθεια καταπολέμησης ανεργίας, να την αναφέρω εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται την επιχορήγηση της πρώτης πρόσληψης μισθωτού εργαζόμενου από ατομικές, εταιρικές ή συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Και θα αφορά νέους ηλικίας έως 34 ετών. Το οικονομικό κίνητρο είναι η επιχορήγηση για 12 μήνες σημαντικού μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του νεοπροσληφθέντος για πλήρη απασχόληση. Φίλες και φίλοι, η μάχη μας απέναντι στην ανεργία σηματοδοτεί και τη συνολική μας μάχη για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Και είναι βέβαιο ότι η χώρα θα βγει οριστικά από την κρίση, όχι μόνο όταν θα καταφέρει να έχει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, όχι μόνο όταν θα καταφέρει να επιστρέψει σε ρυθμούς κανονικότητας, αλλά όταν θα έχει καταφέρει και θα έχουμε καταφέρει να προσεγγίσουμε τους ρυθμούς, τα μεγέθη στην απασχόληση, τις χώρες, τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια. Να ξανακερδίσουμε στη χώρα την εργασία. Θέλω όμως πριν κλείσω να πω το εξής. Θέλω πριν κλείσω η αναφορά μου να είναι η Θεσσαλονίκη. Συνήθως στην ΔΕΘ οι πρωθυπουργοί αναφέρονταν σχεδόν εθιμοτυπικά στη Βόρεια Ελλάδα και στα προβλήματα της Βόρειας Ελλάδας, κάποιες φορές δίνοντας κάποιες υποσχέσεις,
κάποιες φορές λέγοντας κάποια καλά λόγια, μιλώντας για την συμπρωτεύουσα, που μόνο συμπρωτεύουσα δεν ήταν. Πέρυσι εγώ στη συνάντησή μου με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, όχι εδώ, αλλά στην Αθήνα, στο Μαξίμου, τους είχα πει ότι δεν θέλω να ακολουθήσω τον ίδιο δρόμο. Είχα δεσμευθεί ότι το ενδιαφέρον μου για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα δεν θέλω να περιοριστεί σε εθιμοτυπικές επισκέψεις λίγο πριν τη ΔΕΘ, αλλά να μετουσιωθεί σε πραγματική προσπάθεια για την αναβάθμιση τόσο της πόλης όσο και της ευρύτερης περιοχής. Και δεσμεύτηκα εκεί για τη δημιουργία Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Και τήρησα αυτή τη δέσμευση. Όλο αυτό το διάστημα αποδείξαμε ότι το ενδιαφέρον μας για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι επικοινωνιακό, αλλά είναι πραγματικό. Αυτό το χρόνο έγιναν πολλά πράγματα εδώ στη Θεσσαλονίκη και μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα το επόμενο διάστημα. Η παρουσία μου εδώ στην πόλη θα ενταθεί, θα είναι συνεχής, όχι μόνο για να συναντώ φορείς, αλλά ακόμα και ξένους ηγέτες, όπως έκανα ήδη δύο φορές. Και βεβαίως, όσο προχωράει ο καιρός, θα γίνονται πράξη, πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, πολύ σημαντικά έργα, τα οποία οραματιζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Ήδη σας είπα για το μετρό και για τα τρένα που θα κυκλοφορήσουν στις ράγες του το 2019. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στον ΟΑΣΤ, που πέρασε ήδη σε μια νέα εποχή με την αποιδιωτικοποίησή του και μπαίνει επιτέλους τέλος σε αυτή τη σκανδαλώδη ιστορία του. Και βεβαίως στον ΟΑΣΤ θα κριθούμε και από την εκαθάριση της Κόπρου του Αυγαία, αλλά θα κριθούμε και από την αποτελεσματικότητα απέναντι στον πολίτη, από το κατά πόσο ο οργανισμός αυτός θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Μέσου Θεσσαλονικιού. Δεν μπορώ επίσης να μην αναφερθώ στην επένδυση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που ολοκληρώθηκε δημιουργώντας ευρύτερες αναπτυξιακές δυνατότητες για την πόλη και τη Βόρεια Ελλάδα, μια επένδυση με ιδιαίτερο γαλλικό άρωμα, αναφερθήκαμε και στη χθεσινή συνάντηση με τον Πρόεδρο Μακρόν. Η μεγάλη πρόοδος επίσης στη σιδηροδρομική Παθέ και φυσικά τη σιδηροδρομική Εγνατία, που συμφωνήσαμε προχθές στην Καβάλα με τον Βούλγαρο ομόλογό μου και θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Μαύρη Θάλασσα και με το Δούναρο. Θέλουμε η Θεσσαλονίκη να είναι πραγματικά το επίκεντρο, όχι της Βόρειας Ελλάδας, αλλά το επίκεντρο των Βαλκανίων, το κέντρο της διαβαλκανικής συνεργασίας. Αυτό είναι το όραμά μας για τη Θεσσαλονίκη. Μια πόλη πολιτισμική που έχει αυτή την κουλτούρα, έχει αυτή την παράδοση και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτά. Η απόδοση του προβλήτα 1 του λιμανιού στο λαό της πόλης, η παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά στον Δήμο Παύλου Μελά και στην τοπική κοινωνία, όπως ακριβώς θα γίνει στη συνέχεια και με την παραχώρηση του στρατοπέδου Πόδρα. Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο, φίλες και φίλοι, μια νέα αντίληψη για τη χρήση του δημόσιου χώρου από αυτούς στους οποίους ανήκει ο δημόσιος χώρος. Διότι ο δημόσιος χώρος ανήκει πρώτα και κύρια στους πολίτες. Στους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Έχουμε μπροστά μας πολλά ακόμη. Το έργο για το εμπορευματικό κέντρο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τα νέα κτίρια σχολείων που προχωράμε και είναι αναγκαία να προχωρήσουν με ΣΔΙΤ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τα έργα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Την ανάπλαση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης, που αναφέρθηκε στην ομιλία του και ο Πρόεδρος της Διεθνούς Έκθεσης. Και άλλα πολλά. Νομίζω λοιπόν ότι το ενδιαφέρον για τη Βόρεια Ελλάδα αποδεικνύεται με πράξεις και είναι ακριβώς αυτές οι πράξεις που μπορούν να αναβαθμίσουν όχι στα καλά λόγια, αλλά στην πράξη,
το ρόλο της Θεσσαλονίκης σε πραγματική συμπρωτεύουσα της χώρας. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, επιχείρησα σήμερα να σας περιγράψω το πώς καταλαβαίνουμε εμείς και πώς δουλεύουμε σκληρά για την οργάνωση από τώρα της επόμενης μέρας, για την οργάνωση του μέλλοντός μας. Επιχείρησα να σας υπενθυμίσω ταυτόχρονα και τα πρώτα βήματα, τις σημαντικές επιτυχίες που έχουν ήδη επιτευχθεί σε περιοχές δύσβατες, σε περιοχές γκρίζες, αδιάβατες για πολλά χρόνια. Ξέρετε, στήθηκαν όχι μόνο από μας, αλλά και από εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες εργαζόμενους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα αυτές επιτυχίες, από επιχειρηματίες, επιστήμονες, νέους ανθρώπους που τιμούν τη δουλειά τους και πονούν το διπλανό τους και την πατρίδα. Θέλω να κλείσω λέγοντάς σας μόνο το εξής. Σε ένα χρόνο από τώρα, να είμαστε όλοι καλά, ελπίζω να σας ξαναδώ όλους και όλες εδώ. Στα εγγένεια της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα έχει όμως μεγάλη διαφορά. Θα έχει μεγάλη διαφορά από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η χώρα, μετά από 8 δυστυχώς ολόκληρα χρόνια, θα εγγενιάζει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εκτός μνημονίων και εκτός ασφυκτικής επιτροπής. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτό είναι το σχέδιό μας, να το καταφέρουμε. Και είμαστε αποφασισμένοι να το πετύχουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να το καταφέρουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να ξαναστηθεί αυτή η χώρα στα πόδια της, στις δικές της δυνάμεις. Και θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο και αναγκαίο για να γίνει πράξη αυτό το όραμα. Και να μπορούμε του χρόνου εδώ να συζητάμε, να κουβεντιάζουμε, να διαφωνούμε, διότι δεν έχουμε βεβαίως όλη την ίδια άποψη για το πώς πρέπει να στηθεί στα πόδια της αυτή η χώρα, για το πώς πρέπει να οργανώσουμε το μέλλον. Πρωταρχικός στόχος και προϋπόθεση όμως είναι να το καταφέρουμε. Και φίλες και φίλοι, είμαι βέβαιος ότι θα το καταφέρουμε. Του χρόνου εδώ θα συζητάμε για το πώς θα οργανώσουμε το μέλλον, για το πώς θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε όλοι μαζί την Ελλάδα της νέας εποχής. Έτσι πρέπει να γίνει και έτσι θα γίνει. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ θερμά.